τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος πήγε στους Βαλκανικούς Αγώνες, στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου. Εντάξει, προπονητικού χαρακτήρα είναι αυτοί οι αγώνες για τον Μίλτο. 8-17 και δύο προσπάθειες το έκανε, αλλά τι ήταν το πρόβλημα? Ότι 8-18 ήταν το ρεκόρ των αγώνων και ήθελε να το σπάσει αυτό το ρεκόρ των αγώνων. Το είχε ο Κώστας Κουκουνδήμος από το 1992 και για 0,01 δεν το έσπασε. 0,01. Ναι, ήταν 8. Έχει όλα τα χρόνια να το σπάσει. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν ήταν ευχαριστημένος. Όμως στην απονομή, επειδή είναι τυπάρας, πάλι μας έκανε κάτι έτσι ωραία. Καταρχάς έσκασε μύτη με τη τσάντα πίσω, με τη σάκα. Μάλιστα. Κάποια στιγμή, επειδή έχει πολύ αέρα στην Τουρκία, στη Σμύρνη που έγινε το Βαλκανικό, φεύγει το αναμνηστικό που δίνουν το δίπλωμα από τον συναθλητή και πάει χαλαρός και ωραίος ο Μίλτος, σκύβει, το παίρνει, το δίνει πίσω, σαν να μην τρέχει τίποτα, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά, το στιγμιότυπο, αποδεικνύοντας πόσο τυπάρας είναι, άνετος, χαλαρός, γυρίζει, δίνει, δεν γελάει, μια χαρά. Αυτός είναι ο Μίλτος. Ένας ωραίος άνθρωπος και ένας πολύ ωραίος νέος, εγώ θα πω. Πολύ ωραίος, ναι. Έχει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, να πούμε, αρχές Ιουνίου, οπότε θα ξαναμιλήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.